Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μάργκο Τζο, εδώ στο Λονδίνο, κάτω από τον ηλιόλουστο έτσι αυτό καιρό. Και μαζί παρέα θα φτιάξουμε σολομό στο φούρνο με σος γιαουρτιού. Ένα πεντανόστιμο και πάρα πολύ ελαφρύ γεύμα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Έχω 4 φιλέτα σολομού, τα οποία τα έχω πάρει από το σούπερ μάρκετ, από το ψαράδικο, χωρίς κοκαλά και χωρίς τίποτα, και θα χρειαστώ 150 γραμμάρια γιαούρτι, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, ένα αγγουράκι και λίγο άνηθο που θα το ψιλοκόψω. Τώρα, τα φιλέτα τα έχω ταμπονάρει με χαρτάκι για να έχω πάρει τα πολλά τα υγρά. Και η διαδικασία που θα κάνω για να τα βάλω στο φούρνο δεν είναι απλά να τα κάνω ψητά. Όχι. Θα βάλω αλουμινόχαρτο σε αυτό εδώ το μικρό ταψάκι. Που να εξέχει έτσι λίγο. Και από αυτή την πλευρά. Και θα βάλω μέσα τα 4 φιλέτα μου. 1, 2, 3, με την πετσούλα προς τα κάτω. 4. Πιπεράκι και αλατάκι. Βάζω λίγο νεράκι μέσα στο ταψάκι. Και το κλείνω σαν πακετάκι. Από εδώ. Και από αυτή την πλευρά. Το πακετάκι μας είναι έτοιμο να το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί ο φανταστικός, ο λαχταριστός ο σολομός μας που θα σας ξετρελάνει. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο ψαράκι που εμείς προσωπικά εγώ το λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω με διάφορους τρόπους. Αυτός είναι ο ένας από τους πολλούς που θα σας δείξω και σε άλλα βιντεάκια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Μέχρι να ψηθεί ο σολομός, εμείς θα φτιάξουμε τη σος από γιαούρτι και αγγούρι που θα συνοδεύσει το φανταστικό το φαγάκι μας. Πάμε για το φούρνο και τα λέμε. Αγαπημένοι μου φίλοι, και ενώ έχουμε βάλει το σολομό μας στο φούρνο να ψηθεί, εμείς θα φτιάξουμε την υπέροχη σος γιαουρτιού με αγγούρι που θα το συνοδεύσει. 150 γραμμάρια γιαουρτί με μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την αμερικάνικη, τη μαλακή, για να μην είναι πολύ βαριά. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε πιπέρι. Εμάς μας αρέσει το πιπέρι, από ό,τι θα δείτε, δεν το λυπόμαστε. Και αλατάκι. Ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ γευστική αυτή η σος. Και τώρα, θα αφήσουμε εδώ το αγγουράκι, θα κόψουμε λίγο τον άνηθο. Θα βγάλουμε λίγο έτσι τα φυλλαράκια του και θα αφαιρέσουμε τα κοτσάνια, γιατί δεν μας αρέσουν τα κοτσάνια ούτε σε σος ούτε σε βαγάκια. Εγώ δεν τα βάζω στο φαΐ μου, οπότε τα αφαιρώ. Εγώ τα τρώω μοναχά. Ο Γιώργος τα τρώει και σε σαλάτα. Και είμαστε έτοιμοι να κόψουμε τον άνηθό μας, να φτιάξουμε την υπέροχη σος για αυτό το φανταστικό το φαγάκι με το σολομό στο φούρνο, ο οποίος είναι πλούσιο σε ωμέγα 3, σε φυτικές ίνες, σε νάτριο. Ένα φανταστικό και πάρα πολύ ελαφρύ γεύμα. Γευστικότατο και πανεύκολο. Ο καθένας μπορεί να το κάνει στο πιτς φυτίλι. Κόβουμε τον άνηθο. Το ψιλοκόβουμε. Έτοιμο. Λοιπόν. Εδώ μέσα. Ανακατεύουμε. Ο άνηθος πάει πάρα πολύ με το γιαούρτι και με το σολομό. Είναι το σήμα κατά τα θέν. Σολομός και άνηθος πάνε πάντα μαζί. Και τώρα θα κόψουμε σε λεπτές ροδέλες το αγγουράκι και θα το προσθέσουμε μέσα.
όσο πιο λεπτά μπορούμε, με υπομονή, για αυτή την ποσότητα του γιαουρτιού και τη σως, μισό αγγουράκι, το δικό μου ήταν και μεγάλο, είναι αρκετό. Πείτε μου αν σας άρεσε η συνταγή. Και όσοι ακόμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, αν σας άρεσε η συνταγή, πατάτε το κουμπάκι εδώ κάτω το κόκκινο και την καμπανούλα για να βλέπετε τις ενημερώσεις για όλα τα βίντεο που φτιάχνουμε εμείς για σας με πάρα πολύ αγάπη. Αφήστε τα μηνύματά σας από κάτω. Πείτε μου αν σας άρεσε το ελαφρύ γεύμα μας, ο σολομός στο φούρνο με σος γιαουρτιού και γκουριού. Και πείτε μου ποια είναι η αγαπημένη σας συνταγή με σολομό. Και έτσι όπως έχω κόψει λεπτές τις φετούλες, τις κόβω και στη μέση, γιατί έτσι θα γίνουν πιο, θα ανακατευτούν καλύτερα στο γιαούρτι και θα μπορούμε να τα στολίσουμε καλύτερα στο πιάτο μας και τα βάζουμε μέσα στο γιαουρτάκι. Πάρα πολύ εύκολο, υγιεινή, δροσερή σως με γιαούρτι και αγγουράκι. Παίρνουμε και τα προβιωτικά από το γιαουρτάκι και ανακατεύουμε. Και το χρωματάκι ωραίο. Σε λίγα λεπτάκια είναι έτοιμος και σολομός. Θα τον βγάλουμε και θα τον σερβίρουμε. Και θα τον φάμε γιατί είναι και ώρα μεσημεριανή. Και είναι η ώρα που η Μαργαρίτα πεινάει. Για όλους εμάς που μας αρέσει να μαγειρεύουμε εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Και πάνω απ' όλα γευστικά και λαχταριστά. Που λέει και η φίλη μου η Πολίνη. Και με το που φτιάξαμε τη σως, βάζουμε διαφάνεια πάνω και τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ψηθεί και ο σολομός μας και να βγει από το φούρνο για να ετοιμάσουμε το πιάτο μας, να το γευτούμε παρέα. Φίλοι μου, έχουμε βγάλει το σολομό. Θα τον ανοίξουμε τώρα. Ιδανικό γεύμα για 4 άτομα. Ο σολομός είναι γύρω στα 150 γραμμάρια ο καθένας, μια χορταστική μερίδα για κάθε ένα άτομο. Κοιτάξτε τώρα. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς μοσχομυρίζει αυτή τη στιγμή. Θα βάλουμε τη σως στο πιατάκι μας. Και θα πάρουμε και το ένα κομμάτι το σολομό μας. Βάλαμε και λίγο αγκουράκι και ντοματούλα γαρνιτούρα δίπλα έτσι για να έχει και ωραίο χρώμα το πιατάκι μας και ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον αγαπημένο σολομό. Εγώ δεν κρατιέμαι. Κοιτάξτε, είναι τρυφερός, αλλά επειδή βάλαμε νεράκι δεν έχει στεγνώσει. Είναι ζουμερός μέσα. Βάλουμε και λίγο τα αγκουράκι μας. Bon appétit. Ζουμερό. Κοιτάξτε. Ο σολομός είναι μέσα υπέροχος. Φτιάξτε τη συνταγή, γράφτε μου τα σχόλια από κάτω. Αν σας άρεσε ο ψητός σολομός στο φούρνο με τη σως γιαουρτιού και γκουριού που κάναμε, ένα πλούσιο, θρεπτικό πιάτο, πάρα πολύ ελαφρύ για το στομαχάκι μας. Και πάρα πολύ γευστικό. Για όλες τις ώρες. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο να μάθουν όλοι τον υπέροχο σολομό από τη Margo Jo με τη σως γιαουρτιού. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα ακόμα βιντεάκι. Γεια σας! Από το Λονδίνο.